Radio North 98. Η ενημέρωση στα βόρεια. Να καλημερίσουμε λοιπόν έναν εκ των εκλεγμένων ξανά ευρωβουλευτών του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κούλογλου, καλημέρα σας, Δέσποινα Κρητικού. Και Γιώργος Νοχαρίτης, καλή σας μέρα. Πώς είστε? Καλημέρα σας, παιδιά. Κύριε Κούλογλου, εσείς τώρα βρίσκεστε σε μια φάση να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα το προσωπικό, αλλά μια πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά το κομματικό αποτέλεσμα. Πείτε μας λίγο πώς το εκλαμβάνετε όλο αυτό και το πολιτικό σας συμπέρασμα. Είναι μια γλυκό μικρή γεύση, είναι αλήθεια. Γλυκόξινο, σαν γλυκόξινο κινέζικο φαγητό. Μάλιστα. Εντάξει, από μια μεριά προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά το βασικό είναι ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Τώρα, αν με ρωτήσετε πού οφείλεται, ναι, αυτή αυτό θα σας ρωτούσαμε. Θα έχω 2-3 πράγματα να σας πω. Σας ακούμε. Το πρώτο είναι ότι, ξέρετε, υποτιμήσαμε το γεγονός ότι ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον και ο αέρας που φυσάει μας επηρεάζει. Θέλω να πω ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια στροφή προς την ακροδεξιά, στη δεξιά και την ακροδεξιά, που είναι και μια στροφή προς λύσεις, θα έλεγα, νεοθατσερικές. Δηλαδή λιγότερο κράτος, οι ιδιώτες μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη και όλα αυτά. Το είδαμε και στις ευρωπαϊκές εκλογές χτες με την άνοδο της ακροδεξιάς και τέτοιων ρευμάτων, όπως και είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί που η ακροδεξιά έχει επιβληθεί, όπως στην Αυστρία, έχουν επαναφέρει το δεκάωρο κτλ. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι ήταν αυτά που έκανε διατυπώντας το πρόγραμμά μου, το πρόγραμμά του ήταν εγκάφες, ναι, δεν αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας, η οποία πιστεύει ότι αυτές οι συνταγές με το πολύ λιγότερο κράτος, με την πλήρη στήριξη της ιδιώτης και τα λοιπά, θα φέρει την ανάπτυξη, θα βελτιώσει τη ζωή τους, εν πάση περιπτώσει. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν έχει γίνει η παραμικρή δουλειά ενημέρωσης του κοινού για το τι πραγματικά θα συμβαίνει. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Επομένως, εμείς επηρεαστήκαμε αρκετά από αυτό το φυσάει κόντρα στην Ευρώπη, πώς να σου πω, φυσάει κόντρα. Το δεύτερο είναι ότι υποτιμήσαμε ότι οι ευρωεκλογές προσφέρονται για ψήφο διαμαρτυρίας. Ναι. Προσφέρονται για ψήφο διαμαρτυρίας και μάλιστα μετά από μνημόνια, μετά από 4 χρόνια παραμονή στην εξουσία, που φύρει η παραμονή στην εξουσία. Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Κούλογλου, είπε ότι αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, και δεν περίμενε αυτή τη διαφορά, υποθέτω, σημαίνει ότι ο κόσμος γυρνάει πλάτη στις παροχές που είχε κάνει προεκλογικά και που προέκυψαν από την δημοσιονομική ανάπτυξη. Όντως κάτι τέτοιο συνέβη, δηλαδή ο κόσμος γύρισε πλάτη στις παροχές? Εντάξει, νομίζω ότι δεν έπαιξαν ρόλο στην τελική του επιλογή για την πλειοψηφία του κόσμου. Εντάξει, γιατί μιλάμε τώρα για το 32% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Σε αυτή τη μέρη του κοινού κυριάρχησαν άλλα κριτήρια βασικά. Δεν είναι ότι δεν του άρεσαν οι παραγωγές αναγκαστικά, αλλά κυριάρχησαν άλλα κριτήρια. Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις σε τελευταία ανάλυση είναι ένα δημοψήφισμα όπου οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε ένα κεντρικό δίλημα. Το πιο χαρακτηριστικό, καραβαλίσει τάγκης, ας πούμε. Έτσι. Όποιο κόμμα καταφέρει και περάσει το δικό του δίλημα στους ψηφοφόρους και στην κοινωνία που καλύτερα, το δικό του δημοψήφισμα, κερδίζει. Και
το δημοψήφισμα που πήγε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα θετικά μέτρα για την οικονομία, ελαφρύνσεις κτλ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε το δίλημα να φύγουν αυτοί. Ναι. Και ό,τι και να κάνουν. Κύριε και νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να περάσει σε ένα μια μερίδα, δεν το περνάς πάντα σε όλο τον κόσμο, το δικό της δίλημα. Κύριε Κουλόγλου, βλέπουμε στα τοπικά ποσοστά των ευρωεκλογών. Στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία να έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά, στη Β' Θεσσαλονίκη είναι 35,5-17,8. Στη Χαλκιδική είναι 35,9-18,7. Ενώ στη Νότια Ελλάδα συμμαζεύεται κάπως η διαφορά. Πιστεύετε ότι η συμφωνία των Πρεσπών έπαιξε ρόλο σε αυτό ή κάτι άλλο? Η Βόρεια Ελλάδα έχει σε ορισμένα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, έχει παίξει ρόλο, ασφαλώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μάλιστα. Το βλέπαμε αυτό και στις δημοσκοπήσεις πριν. Θέλω να σας ρωτήσω αν βιάστηκε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει εθνικές εκλογές λόγω του ότι είδε μια διαφορά που δεν την περίμενε και ο ίδιος, πιστεύω. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως κοιτάξτε, έτσι όπως οι εκλογές είχαν πάρει ένα χαρακτήρα, δεν ήταν ακριβώς εθνικές εκλογές, αλλά δεν ήταν και ακριβώς ευρωπαϊκές εκλογές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο και ένα ψήφο εμπιστοσύνης στα δικά του μέτρα. Επομένως η τόσο μεγάλη διαφορά δεν ήταν διαχειρίσιμη. Εάν πηγαίναμε έτσι μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που υπήρχε συνταγματικά το περιθώριο, θα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε κολλημένοι στην καρέκλα και θα είμαστε κάτω από μια συνεχή κατηγορία ότι είμαστε κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν παίρνουμε υπόψη μας στην Λαϊκή Βούληση κτλ. Νομίζω ότι ήταν η ορθή απόφαση. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ανατροπή αυτού του αποτελέσματος, κύριε Κουλόγλου, στο ΣΥΡΙΖΑ? Το σχέδιο, εντάξει, ακόμα δεν μπορώ να σας μιλήσω για εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι το σχέδιο είναι ότι αυτή τη φορά θα γίνει μια αντιπαράθεση, ελπίζω να κρατηθεί σε πολιτισμένα επίπεδα, να μην πάει στα προσωπικά και στο ότι έκανε ο μπαμπάς του Πρωθυπουργού πριν από 60 χρόνια. Αλλά να πάει σε μια αντιπαράθεση προγραμματική. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα, δηλαδή ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει σταδιακά τη χώρα από την κρίση και να διευκολύνει και να αλαφρύνει την δύσκολη θέση πολλών συμπολιτών μας. Ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα πιστεύω ότι πέρα από το πρόγραμμα να φύγουν αυτοί και να επιβάλλουμε κάποιες νεοφιλελεύθερες λύσεις και να δώσουμε ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά που δεν είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα αυτό, δεν έχει να πει πολλά πράγματα. Θα θέσουμε το δίλημα θα γίνει μια προγραμματική αναμέτρηση και εκεί έχουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εάν δούμε την κλίμακα αριστερά, δεξιά, άκρα αριστερά, άκρα δεξιά στη χώρα, θα δούμε ότι η συντηρητική παράταξη, η δεξιά δηλαδή, με τη μία την άλλη μορφή, είναι μειοψηφία, είναι γύρω στο 40%. Και από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο μέρος κινείται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και της άκρας της αριστεράς. Δεν θέλω να πω ότι αυτές οι δυνάμεις μεταξύ τους συνεννοούνται. Μπορεί να είναι φίλος χειρότερος από ότι είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, ας πούμε. Εμφύλιος εννοώ ελεκτικός. Ναι, ναι, ιδεολογικός. Ιδεολογικός, ναι. Ναι, αλλά εντούτοις είναι μια πλούσια, ακόμα η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού παραμένει σε αυτό το χώρο. Δεν έχει αλλάξει αυτό, όπως είναι για πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί μπορεί να γίνουν συμμαχίες και να αντλήσει κανείς ψήφους από αυτό το χώρο. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση, μου επιτρέπετε. Και υποθετική και επιθετική, αν θέλετε. Όχι, επιθετική, συγγνώμη, το Σαρδάμ είναι, επειδή διψάω και δεν μπορώ να πιω νερό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα. Έστω ότι τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή είναι τρία κόμματα μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Η απλή αναλογική δεν επιτρέπει συγκυβέρνηση δύο κομμάτων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι 50 έδρες μπόνους.
Έτσι. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει τρικομματική κυβέρνηση ή μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια παρατεταμένη ακυβερνησία στη χώρα? Κάντε μου μια εκτίμηση και με την δημοσιογραφική σας υπόσταση και με την πολιτική σας, παρακαλώ πολύ. Εννοείται στις μεθεπόμενες εκλογές, έτσι. Στις βουλευτικές. Στις μεθεπόμενες, ναι, στις μεθεπόμενες. Γιατί στις επόμενες εκλογές αντιεξεχθούν με το... ναι, όταν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση πηγαίνει στις μεθεπόμενες. Ναι, θα γίνουμε το ισχύον εκλογικό σύστημα. Ναι, τώρα. Αν το ισχύον εκλογικό σύστημα, νομίζω ότι... μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση μετεκλογικά μέσα από συμμαχίες, είτε με το ρυθμιστικό ρόλο του Κινάλ σε αυτή την περίπτωση. Και σε αυτές τις εκλογές θα παίξει ρυθμιστικό ρόλο το Κινάλ, δηλαδή, με τη συγκυβέρνηση? Ναι, νομίζω ναι. Ωραία. Υπάρχει σκέψη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις εκλογές να κάνει συνεργασία με το Κινάλ? Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει άλλη λύση. Προεκλογικά λένε. Μετεκλογικά με αυτό το σύστημα. Εφόσον... μετεκλογικά αυτό το σύστημα είναι με τις 50 έντρες μόνος. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Όπως αναγκάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ίσως αναγκαστεί να συνεργαστεί με το Κινάλ. Αυτή είναι η θεωρητική ερώτηση. Δεν υπάρχει. Λάξει, σύμφωνα με την αποχή. Σύμφωνα με την αποχή. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα θα χρειαστεί την ανάγκη ενός μικρότερου κόμματος. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή βρίσκει κοινό τόπο στο Κινάλ για συνεργασία. Για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει συνεργασία γύρω από ένα πρόγραμμα, μέσα από τη συμφωνία, σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα βρίσκεται σε μια κατεύθυνση που ακολουθούν όλοι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και η αριστερά επίσης στην Ευρώπη, δηλαδή μια κατεύθυνση που στους αντίποτες του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη. Και στις επόμενες εκλογές υπάρχει το σενάριο της τρικομματικής, έτσι. Στις μεθεπόμενες, εντάξει, αλλά αφήστε τώρα, μην πάμε σε αυτό το σενάριο. Γι' αυτό μίλησε για υποθετική ερώτηση. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κούλογλου, γιατί έχετε μία σύσκεψη, όπως είπαμε στο τηλέφωνο. Βλέποντας τα ποσοστά, βλέπουμε μία Χρυσή Αυγή να έχει ένα μειωμένο ποσοστό. Βλέποντας όμως δίπλα της την Ελληνική Λύση να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 4,1% και να βγάζει ευρωβουλευτή, τι πολιτικό συμπέρασμα εξάγεται από αυτό? Κοιτάξτε, ότι η Χρυσή Αυγή και η σοβαρή Χρυσή Αυγή κινούνται περίπου στα ίδια ποσοστά. Αυτό, ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής που θεώρησαν ότι είναι βαρύ για αυτούς να ψηφίζουν μια εγκληματική οργάνωση τη στιγμή που τους δόθηκε μια άλλη πιο light εκδοχή, ναι, να μπορούν να ψηφίσουν, ψήφισαν την πιο light εκδοχή. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Κούλογλου. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.